στη Νέα Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν σώνονται, οι θρησκευόμενοι. Υπάρχει ένας άλλος κύκλος, πιο μικρός. Είναι η μονοθεϊστία. Είναι αυτοί που πιστεύουν σε ένα Θεό. Σε ένα Θεό πιστεύει και ο Τούρκος και ο Κινέζος και το κάθε κράτος ξεχωριστά. Έχει γίνει μία μεγάλη σύγχυση σε αυτά τα πράγματα και αποκλείεται, και θέλω να μου το πείτε εσείς, να το ακούσω κι εγώ για να χαρώ. Αποκλείεται αυτοί που πιστεύουν το κάθε κράτος σε κάποιο Θεό να έχουμε 100 Θεούς. Έχουμε 100 Θεούς. Όχι. Ένας. Βεβαίως είναι ένας. Ο Θεός είναι εκεί που έκανε τον μπλουμ. Η τρυπίτσα. Μετά ανοιχτήκανε. Άρα οι μονοθεϊστές δεν σώνονται. Έχουμε μετά τους χριστιανούς, οι χριστιανοί. Και οι χριστιανοί, θα πούμε τώρα τη λέξη και θα νομίζουμε ότι φτάσαμε στο αποτέλεσμα ότι πλέον στη λέξη αυτή σωνόμαστε. Οι χριστιανοί, αδέρφια μου, δεν σώνονται. Μπορεί να λέει ο Κύριος, ώστις επικαλεστεί το όνομά μου, σωθεί με. Αυτό όμως δεν φτάνει για να σωθεί, διότι συμπληρώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος και λέει, πίστη άνευ έργων ίσο νεκρά. Και έργα, προσέξτε, έργα άνευ πίστος πάλι νεκρά. Που σημαίνει ότι μας θέλει ετοιμοπόλεμος πνευματικά πάντοτε απέναντι στο Θεό και να μην τον εστεναχωρούμε. Άρα και βλέπουμε ότι οι χριστιανοί δεν έχουν το προνόμιο αυτό και το χάρισμα αυτό. Γιατί αυτό το προνόμιο το έχουν σήμερα οι Ορθόδοξοι. Γιατί είναι Ορθόδοξοι. Τι είδαμε σήμερα, μήπως ακούσατε τον Απόστολο. Γεια σας. Είδατε. Λίγο καθυστερημένα, αλλά είδατε. Όχι, είναι πολύ ώρα. Βλέπουμε εδώ ότι στον Απόστολο σήμερα υπόθηκαν ορισμένα λόγια. Όσοι τα ακούσαν, τα απόρρισαν και μπορεί και να τρομάξανε. Αλλά δεν είναι για τρόμος. Η θρησκεία μας, η πίστη μας, η σωτηρία μας που άφησε την Εκκλησία ο Κύριος μας δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι η πραγματική αλήθεια. Εκμπανίστηκε. Εσφαγιάστηκαν σε εταιρεία, σε φωτίες, 1000 κατά πάθανε. Γιατί το πάθανε αυτό? Για το όνομα του Χριστού. Άρα γιατί κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα πήραμε στα χέρια μας και τους τιμήσαμε, τι κάνανε? Ορθώς δοξάσανε, ορθώς δοξάσανε. Λένε οι πατέρες, για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις. Για να πάρεις κάτι πρέπει να δώσεις. Αυτοί, αδέρφια μου, δώσανε τα πάντα. Για τον Χριστό, για την πίστη τους δώσανε τα πάντα. Και ο Χριστός τους έδωσε αυτό το μεγάλο στέφανο που στεφανώνονται μέσα στην Εκκλησία και πάμε και με ευλάβεια τους προσκυνούμε. Το μόνο που έχω να πω για τους ήρωες της πίστεως είναι πάντοτε να πρεσβεύουν υπέρ ημών, διότι τόσο ανάγκη την έχουμε. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι, ξέρεις, λέει, σήμερα λέει τα πράγματα είναι διαφορετικά, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, διότι έτσι, ανάγκη, έχουμε 1002 πράγματα. Αυτό, αδερφέ, καλά, πάτω καλά, για να πω δύο λόγια γι' αυτό. Τι θέλω να πω, αδέρφια μου, η εικόνα εδώ συμβολίζει την καταστροφή που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Τα θύματα, ο πόνος, η δυστυχία που μαστίζει όλα τα κράτη, γιατί δυστυχώς, λέει η επικεφαλίδα, δίχως Θεό, όλα επιτρέπονται. Και βεβαίως όλα επιτρέπονται.
διότι εκεί που δεν υπάρχει Θεός υπάρχει Σατανάς. Ένα από τα δύο είναι, ή ο Θεός ή ο Σατανάς. Ας το φέρουμε διαφορετικά όπως το λένε οι πατέρες. Όταν πηγαίνουμε στο σπίτι το βράδυ και είναι σκοτεινά, ανοίγουμε την πόρτα, απλώνουμε το χέρι και ανάβουμε το φως. Γιατί ανάβουμε το φως? Για να δούμε. Διότι στα σκοτεινά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Στα σκοτεινά ο Σατανάς κάνει όλες τις δουλειές του. Σκοτίζει τον άνθρωπο, του φέρνει μέσα στο μυαλό του τέτοια πράγματα που από μόνος του φτάνει στην αυτοκαταστροφή. Άραγε, το κύτταρο υπόθηκε για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας και σήμερα τους Άγιους που τιμήσαμε για την Ορθοδοξία, τι κάνανε? Ό,τι έργα κάνανε, τα κάνανε μέσα στο φως, φανερά. Και αυτό το λέει και ο Κύριος, διότι μιμητέ μου γίνεται, είπε ο Κύριος. Τι δόλο, τι ψάρετε, τι βάζετε, τι λέτε σε χιλιζό ανθρώπους, χίλια δύο πράγματα για να μου βρούνε κάτι. Δεν βλέπετε ότι ανάμεσά σας ομιλώ φανερά? Κρυφά δεν κάνω τίποτα. Βλέπουμε όμως ότι ο Σατανάς δουλεύει πονηρά. Ο άνθρωπος, αν θέλει, αδέρφια μου, να είναι του Θεού πραγματικά, πρέπει να είναι με το φως. Να τα κάνει φανερά και να μην φοβάται τίποτα. Διότι ο Θεός με θυμών ημών όλη τη ημέρα μαζί μας. Όποιος λέει ο Κύριος, λέει με δοξάζει και έχει την ανάγκη μου και έχει την προαίρεση που εγώ τη βλέπω από τα άνωθεν, διότι το μάτι του Θεού τα βλέπει όλα, και μου χτυπήσει τη θύρα, αν χτυπήσετε τη θύρα, αν σας χτυπήσει τη θύρα το παιδί σας, θα τη γλύσετε? Πόσο μάλλον ο πατέρας. Και επικαλεστούμε και πούμε, Κύριε, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω καλά, αυτή τη στιγμή που συμβαίνει το πρόβλημα αυτό το άλλο. Τι λέτε, ότι δεν θα έρθει η απάντηση? Αν θα έρθει, θα έρθει η απάντηση. Η απάντηση την βλέπουμε από τους Αγίους και αναμεταξύ σας υπάρχουν μαρτυρίες που ο καθένας ξέρει. Εγώ θα πω μόνο μία, γιατί πρέπει να ακουστεί. Κάποτε, το έχω πει πάλι, αλλά επειδή μας παίρνει και η κάμερα, να το πω για να πάει και λίγο πιο έξω. Κάποτε, τη χαρά που ένιωθα για το Χριστούλη που μπήκα στην αγκαλιά του και τον αγκάλιασα και ένιωσα αυτή τη ζέστη, θα μου πείτε τώρα, δεν είσαι εκεί? Είμαι, αλλά καμιά φορά, και αδέρφια μου, γίνεται όταν πάμε στην Εκκλησία, στο Χριστό, και είμαστε κοντά, γίνεται συνήθεια. Αυτή τη συνήθεια πρέπει να την αποβάλλουμε. Η συνήθεια είναι κακό ελάττωμα στον άνθρωπο. Τα κίνητρά μας πρέπει να είναι από αγάπη. Ποτέ η μάνα δεν πάει κοντά στο παιδί από συνήθεια. Πάντοτε από αγάπη. Και επειδή ο πατέρας είναι άπειρος τόσο πολύ αγάπη, που το μονάκριβο παιδί του, το μονογενή, τον έστειλε και εσταυρώθηκε για μας. Και βλέπουμε, και βλέπω προσωπικά εγώ, για να πω αυτό που μου συνέβη, αυτό το όμορφο, για να υποθεί και να ακουστεί και στα αυτιά σας και πέρα, ποιο, ότι ενώ ένιωσα αυτή τη χαρά τόσο πολύ, αυτό το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο, το άνοιξα και το διάβασα και ένιωσα τόσο μεγάλη χαρά. Αλλά βρεθήκαν άνθρωποι που δεν φταίνε οι άνθρωποι. Ο πονηρός πάντοτε είναι και βάζει τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος από μόνος του τίποτα δεν μπορεί να κάνει αν δεν είναι εκ του πονηρού. Ο πονηρός είναι ο καταστροφέας, είναι ο διάβολος που διαβάλλει τον άνθρωπο. Πήγανε άνθρωποι και το βιβλίο αυτό πετάχτηκε στους δρόμους και δεν μπορούσα να διαβάσω και έκλαιγα. Και έκλαιγα, αδέρφια μου, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Είχα μεγάλη χαρά, γιατί αυτό το βιβλίο μίλαγε για μένα, για τα αμαρτήματά μου, για αυτά τα παθήματα που είχα όλα, που είχα πέσει και πέφτω συνέχεια
Και μέσα όμως έλεγε και τα φάρμακα, πώς θα με κάνει καλά, με ποιο τρόπο θα με κάνει καλά. Και είδα ότι αυτό το βιβλίο το ανακάλυψα και λέω δεν θα το αφήσω. Και βρεθήκανε άνθρωποι να μου το πετάξουν έξω από την πόρτα. Και στο πνευματικό μου, που πρέπει να έχουμε αδέρφια όλοι πνευματικό. Mm-hmm. Όλοι. Αλίμονό μας αν δεν έχουμε πνευματικό. Αλίμονό μας. Μικροί μεγάλοι, όλοι μας. Χρειαζόμαστε πνευματικό. Διότι το να πηγαίνουμε κάπου και να στοριζόμαστε πρώτα, να κάνουμε τον πάλι μας, να καθαριζόμαστε, είναι ανθρώπινο. Για να αρέσουμε στον κόσμο. Στο Θεό πώς θα αρέσουμε. Ο Θεός δεν βλέπει αδέρφια μου σάρκα, βλέπει ψυχή. Και η ψυχή κάπου λερώνεται στην πορεία μέσα στη ζωή αυτή.